Γεια σας! Τι σας υποσχέθηκα? Σουτζουκάκια! Ευθύς αμέσως θα σας δείξω τον τρόπο παρασκευής τους. Τα υλικά που θα χρειαστούμε για τα σουτζουκάκια είναι μισό κιλό κιμά μοσχαρίσιος, φρυγανιά τρίμα, 3 σκελίδες σκόρδο, φρέσκο μαγιανό, ένα αυγό, ρίγανη, αλάτι, λάδι και φυσικά κίμινο. Προσθέτουμε τα υλικά μας, βάζουμε το σκορδάκι μας, κομμένο σε μικρά κομματάκια, το μαγιανό μας, ένα αυγουλάκι, μισή περίπου κουταλιά του γλυκού ριγανίτσα, αλατάκι, κίμινο, βάλτε μπόλεγκο γιατί αυτή είναι όλη η ουσία στα σουτζουκάκια, όλη μας την μια, το κίμινο τη δίνει, πάρα πολύ ωραία. Φρυγανιά τρίμα από πάνω και ελαιόλαδο. Πλάθουμε το κιμά μας, εδώ τη ζύμη μας, αρκετή ώρα, αυτό είναι το μυστικό, να το πλάσουμε πάρα πολύ ώρα, τουλάχιστον 5 λεπτάκια, για να μπορέσει τα σουτζουκάκια να βγουν μαλακά και νόστιμα. Πλάσαμε τα σουτζουκάκια μας, είναι έτοιμα και πάμε σιγά σιγά να τα τηγανίσουμε στο τηγανάκι μας. Τα περνάμε λίγο από αλεύρι για να γίνουν λίγο πιο σταθερά εξωτερικά, έτσι ώστε όταν τα ψήσουμε, τα φτιάξουμε, τα βάλουμε στη σάλτσα, να μην υπάρχει κίνδυνος να διαλυθούν. Τα βάζουμε σε σπορέλαιο, αν θέλετε και σε ελαιόλαδο, ακόμη καλύτερα, αλλά ως γνωστό το ελαιόλαδο κοστίζει και με το σπορέλαιο μια χαρά δουλίτσα κάνετε. Και τα τηγανίζουμε έως ότου πάρουν χρωματάκι και από τις δύο τις πλευρές και στη συνέχεια θα περάσουμε στην παρασκευή της σάλτσας που θα τα βάλουμε μέσα για να ολοκληρωθεί το πιατάκι μας. Τηγανίσαμε τα σουτζουκάκια μας, πάμε να δείξουμε τώρα πώς θα παρασκευάσουμε τη σάλτσα μας. Σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο. Κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο. Προσθέτουμε μία κοταλιά πελτέ ντομάτας. Καταλαβαίνουμε. Και βάζουμε ντοματίνια φρέσκα και δύο ποτηράκια νερό. Και τρία άμα θέλετε. Αφήνουμε να πάρει μία δράση, ρίχνουμε λίγο αλατάκι μισή κουταλίτσα ρίγανη και λίγο φρέσκο πιπεράκι. Δεν έβαλα πιπεράκι στα σουτζουκάκια γιατί βάζω εδώ στη σάλτσα, οπότε θα πάρει τη γεύση το πιπέρι. Και μισή κουταλιά ζάχαρη.
η σαντζούλα μας πήρε τη βράση. Βάζουμε σιγά σιγά τα σουτζουκάκια μας μέσα στη σαντζούλα μας και τα αφήνουμε γύρω στα 10-15 λεπτάκια να βράσουν μαζί με τη σάλτσα για να πάρουν και τη γεύση της σάλτσας. Τα σουτζουκάκια μας, όπως βλέπετε, είναι έτοιμα. Κοιτάξτε πόσο ωραία έχει πήξει και η σαλτσούλα μας. Και πάμε να σερβίρουμε. Πάρα πολύ ωραία. Έχω φτιάξει εδώ πέρα ένα πιατάκι με ριζάκι μπασμάτι, λίγο γιαουρτάκι γιατί πηγαίνει με το ριζάκι. Κοιτάξτε εδώ σουτζουκάκι αφράτο, μαλακό σου έρχεται να πέσεις με τα μούτρα μέσα να το πας. Και λίγη σαλτσούλα από πάνω. Βλέπετε, η σαλτσούλα έχει πήξει όσο ακριβώς πρέπει. Αυτό λοιπόν είναι το πιατάκι μας. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, προώθηση στο βίντεό μου και εννοείται αν σας αρέσει πατήστε και ένα like. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας απόλαυση.